Δίνετε, σας είπανε, χρήματα, αλλά μέχρι στιγμής είδαμε 4 προγράμματα. Να δούμε τα υπόλοιπα προγράμματα τώρα τι γίνεται, κύριε Υπουργέ. Είναι 4 προγράμματα, έχετε δίκιο. Αναφέρεστε προφανώς στα 4 προγράμματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Γιατί βεβαίως το ΕΣΠΑ δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Το ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε, καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο ξεκινάει, αν θέλετε, για να το πούμε πολύ σχηματικά, από την υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών. Σας υπενθυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Προχωρήσαμε σε μια αναμόρφωση του συστήματος πρόσληψης των αναπληρωτών καθηγητών, με αποτέλεσμα από τις αρχές Σεπτέμβρη όλοι οι αναπληρωτές καθηγητές που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ να είναι στις θέσεις τους χωρίς τα προβλήματα που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή αυτό ήταν το μυστικό του κύριου Φίλη που τα κατάφερε επιτέλους, να γίνει το αυτονόητο, να ξεκινήσουν ομαλά τα σχολεία. Ότι όλα τα χώρα πολλές φορές το αυτονόητο, όπως γνωρίζετε, δεν είναι δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο είναι διεκδικήσιμο. Έγινε λοιπόν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας, με τη συνδρομή τη δική μας ως προς το διαχειριστικό κομμάτι, για τον ανασχεδιασμό αυτού του συστήματος. Δεσμεύσαμε τους απαραίτητους πόρους πάρα πολύ έγκαιρα, έτσι ώστε να φτάσουμε το Σεπτέμβρη στην πρόσληψη των αναπληρωτών καθηγητών, 21.000 αναπληρωτών καθηγητών, για να καλύψουν όλες τις καινές θέσεις στα σχολεία, χωρίς να έχουμε τα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων. Και για τους παιδικούς σταθμούς. Για τους παιδικούς σταθμούς, βεβαίως. Επίσης, έγινε πλήρης αναμόρφωση του συστήματος, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι, επειδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει πολλά σε σχέση με το ζήτημα αυτό, θα πρέπει να είναι σαφές. Ανακοινώνεται και μέχρι το τέλος της εβδομάδας από την ΕΤΑ η δεύτερη κατανομή των δικαιούχων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι, πρώτον, για πρώτη χρονιά έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο απλοποιημένο και αντιγραφειοκρατικό, το οποίο μπορεί να σας το επιβεβαιώσουν και όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Δεύτερον, για πρώτη φορά έχουμε τόσα λεφτά τα οποία δόθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ξεπερνάμε τα 190 εκατομμύρια από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι. Τρίτο στοιχείο, για πρώτη φορά έχουμε τόσο πολλούς δικαιούχους. Καλύπτουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και αυτή είναι μια δέσμευση η οποία τηρείται, περισσότερες από 15.000 επιπλέον δικαιούχους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και τέταρτον, και πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για πρώτη φορά υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να πω, μια κατανομή με κοινωνικά χαρακτηριστικά και κοινωνικές προτεραιότητες στο ποιοι θα είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Για πρώτη φορά όλες οι οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες, καλύπτονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από, αν θέλετε, αλλαγές στο πρόγραμμα, οι οποίες μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να καλύψουμε αυτές τις βασικές, αν θέλετε, στοχεύσεις, οποίες είχαμε θέσει από την αρχή του προγράμματος. Ναι, πάμε τώρα στην αγορά μας. Λοιπόν, αυτά τα αναφέρω εντελώς ενδεικτικά, για να έχουμε μία εικόνα για τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται και στο κοινωνικό πεδίο. Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα πριν πάμε στα ζητήματα της επιχειρηματικότητας. Πολύ σημαντικές επίσης, και αυτό έχει περάσει, αν θέλετε, μερικές φορές όχι με την απαραίτητη, αν θέλετε, βαρύτητα η οποία του αναλογεί. Πολύ σημαντικές λοιπόν είναι οι προσκλήσεις, και θα σας εξηγήσω γιατί λέω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό. Οι προσκλήσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες απευθύνονται σε δήμους και οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν βασικές υποδομές των Δήμων, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα τι έγινε με τις πλημμύρες σε όλη τη χώρα, με τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες καλούμαστε μάλιστα τώρα, πέρα βεβαίως από την πολύ μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσαν στις τοπικές κοινωνίες, καλούμαστε να καλύψουμε αυτές τις ζημιές από εθνικούς πόρους. Λοιπόν, έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια ήδη από τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο, με προσκλήσεις οι οποίες αναφέρονται σε ενίσχυση υποδομών, δικτύων ίδρυυσης, δικτύων αποχέτευσης, προγράμματα για τις αφαλατώσεις, προγράμματα βεβαίως για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτές τις τοπικές υποδομές μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Οι προσκλήσεις αυτές έχουν συναντήσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους Δήμους. Προχωράει αυτή την περίοδο διαδικασία της αξιολόγησης, θα μπορέσουμε μέσω των προσκλήσεων αυτών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ποσό δημόσιες δαπάνες το οποίο υπερβαίνει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, να ενισχύσουμε ακριβώς τους Δήμους για να μην έχουμε και πάλι στο μέλλον τα φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Και έρχομαι στο τρίτο, αν θέλετε. Μισό λεπτό εδώ, σκέλος, για να κάνω τη γέφυρα εγώ. Ναι. Έχουν απλοποιηθεί και οι διαδικασίες
Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ρωτήσετε τους Δήμους για να σας πούν κατά πόσο μπόρεσαν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και, να ενταχθούν στο πρόγραμμα με απλοποιημένες διαδικασίες και έχοντας σαφή περιγραφή το πρόγραμμα. Το ξέρετε, αυτό που γινόταν πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, η ασάφεια η οποία επικρατούσε, έδινε τη δυνατότητα μετά να δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης μεταξύ κεντρικής πολιτικής εξουσίας και δήμων και αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εμείς λέμε ότι το σύστημα πρέπει να είναι διαφανές, πρέπει να είναι σαφές, πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό, και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια διαδικασία που έχει αλλάξει σχέση με το παρελθόν. Παλιότερα, όποιος προλάβαινε και κατέθετε την αίτηση, έμπαινε στο πρόγραμμα. Εμείς τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι και πιο χρονοβόρα, αν θέλετε, και επώδυνη, αλλά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, συγκριτικής αξιολόγησης. Δηλαδή, πρώτα συλλέγουμε όλες τις προτάσεις από τους Δήμους και μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων μεταξύ τους, μια ανταγωνιστική δηλαδή διαδικασία, για να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες πραγματικά έχουν κοινωνικό και οικονομικό νόημα. Άρα, έχει προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και επειδή βλέπουμε ότι και το ενδιαφέρον από τους Δήμους είναι πάρα πολύ ζωηρό, θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα και με περισσότερες προσκλήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Yeah. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πάμε γρήγορα στο ζήτημα της επιχειρηματικότητας. Και την επιχειρηματικότητα, λοιπόν, διότι βλέπουμε ότι αυξήθηκαν κατά 33% τα λουκέτα στην αγορά. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Επιστροφές φόρων, ΦΠΑ κτλ. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άρα, τι το πρόβλημα της ρευστότητας προφανώς είναι σημαντικό και θα μου επιτρέψετε να πω ότι επηρεάζει βεβαίως και τα ίδια τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Βεβαίως. Το ΕΣΠΑ δεν λειτουργεί εκτός του οικονομικού κύκλου. Ακριβώς. Άρα, πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με όλες τις άλλες οικονομικές εξελίξεις, θετικές, αρνητικές, όποιες και αν είναι αυτές. Σε σχέση με το σύστημα καθεαυτό, να πω ότι βεβαίως υπάρχουν 4 προσκλήσεις επιχειρηματικότητας οι οποίες έκλεισαν στα τέλη Ιουλίου. Και αυτή την περίοδο προχωράμε στην αξιολόγηση αυτών των προτάσεων. Στις επόμενες 2 εβδομάδες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα και την ένταξη δηλαδή των δικαιούχων στο πρώτο πρόγραμμα σε απόφυτη του τοβάθμιση εκπαίδευση. Μέχρι τέλος του μήνα αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και για τα υπόλοιπα προγράμματα. Μας δίνετε ένα παράδειγμα, δηλαδή πόσοι έκαναν αίτηση και πόσοι θα πάρουν? Οι αιτήσεις που λάβαμε υπερέβησαν και τις δικές μας, αν θέλετε, προσδοκίες για το συνδυασμό. Συνολικά για τα 4 προγράμματα, οι έγκυρες αιτήσεις, να πω οι πλήρεις αιτήσεις, οι οποίες πρέπει να μπουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, φτάνουν τις 34.000 για αυτά τα 4 προγράμματα. Και μιλάμε μόνο για τον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων. Γιατί βεβαίως, όπως έχουμε ήδη πει, και θα γίνει αυτό το επόμενο διάστημα, ήδη μετά τις 15 Οκτώβρη, την εβδομάδα που ξεκινάει μετά τις 15 Οκτώβρη, θα προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος για τα 3 από αυτά τα 4 προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις έχει κλείσει, αλλά για τα άλλα 3 προγράμματα θα προκηρυχθεί δεύτερος κύκλος στα μέσα Οκτώβρη. Όπου θα είναι για νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι οι 3 προσκλήσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις, για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 8 τομείς προτεραιότητας, υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 8 τομείς προτεραιότητας που έχουμε αναγνωρίσει στο νέο ΕΣΠΑ. Εξακολουθούμε να μην έχουμε το λιανεμπόριο μέσα σε αυτή την περίπτωση. Το λιανεμπόριο δεν είναι σε αυτές τις προσκλήσεις. Έχουμε συζητήσει και με τους φορείς του λιανεμπορίου. Θα το δούμε σε επόμενες προσκλήσεις, γιατί βεβαίως ο σχεδιασμός δεν σταματάει σε αυτές τις προσκλήσεις. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν σε αυτό, και είναι σημαντικό για να γνωρίζει και ο κόσμος, επειδή δεχόμαστε κι εμείς πάρα πολλά ερωτήματα σχέση με αυτό. Η διαδικασία της αξιολόγησης προχωράει. Θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα ήδη από τις 15 Οκτώβρη και μετά θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για αυτά τα προγράμματα. Ναι. Και παράλληλα θα τρέξει ο δεύτερος κύκλος. Για να το γνωρίζουν αυτό οι ενδιαφερόμενοι, έτσι ώστε να προετοιμάσουν, αν θέλετε, και τις αιτήσεις τους. 34.000 πόσοι θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα? Αυτό ποικίλει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Δεν περίπου είναι ο αριθμός. Έχουμε... Ναι, από το υπάρχουν τώρα, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, μια ένδειξη. Είναι από 1:2, από 50% σε κάποιες προσκλήσεις μέχρι 1:8 σε άλλες προσκλήσεις, οποίες το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, για εμάς αυτό που είναι σημαντικό και γι' αυτό μιλάμε για την ανάγκη ενός συνολικού σχεδιασμού για αυτά τα προγράμματα, είναι ότι βλέπουμε, αν θέλετε, και από το ενδιαφέρον που υπάρχει, αλλά για να μην το δούμε μόνο ποσοτικά και ποιοτικά από το ενδιαφέρον που υπάρχει, δηλαδή πού κατευθύνονται και μέσα στα προγράμματα το ενδιαφέρον των υποψήφιων δικαιούχων, για να μπορέσουμε και οι επόμενες προσκλήσεις, οι οποίες θα ετοιμαστούν και θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα, ακριβώς να ανταποκρίνονται σε αυτήν την ζήτηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο σε σχέση με αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα προχωράμε πρώτον στην έκθεση πρόσκλησης για νέες τουριστικές επιχειρήσεις.
Δεν είχαμε τη δυνατότητα μέχρι τώρα βάσει του κανονισμού. Είχαμε μόνο για τις υφιστάμενες. Τώρα, θα έχουμε για νέες τουριστικές επιχειρήσεις. Μέχρι ποιας τάξης μεγέθους? Για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Βέβαια, οι μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να καταθέσουν στο νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, και τις επόμενες μέρες, από την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσει να δέχεται και αυτός αιτήσεις. Θα προχωρήσουμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά στη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, έρευνας και επιχειρηματικότητας δηλαδή, το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας θα προκηρυχθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Άρα πάλι επενδύεται σε συνέργειες, αντιλαμβάνομαι. Για μας, όταν έχουμε πει από την αρχή ότι ο σχεδιασμός μας ακριβώς είναι να ενισχύσουμε τους νέους επιστήμονες και τους νέους επιχειρηματίες και να προσπαθήσουμε την ερευνητική δουλειά η οποία υπάρχει σε αυτή τη χώρα να τη συνδέσουμε με την παραγωγή. Αυτός είναι ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει από την αρχή. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και στην έκδοση προσκλήσεων που ενισχύουν ερευνητές ή ομάδες ερευνητών. Γι' αυτό ακριβώς προχωρούμε τώρα στο επόμενο στάδιο, που είναι η σύνδεση αυτής της ερευνητικής δουλειάς με την παραγωγή, με την πραγματική οικονομία. Και το επόμενο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, βεβαίως, επειδή είχαμε την πρόσκληση για τις μικρομεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που αναφερθήκαμε πριν, το επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα προχωρήσει και η πρόσκληση για την ενίσχυση μεσαίου μεγέθους, για τα ελληνικά δεδομένα, μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, από 50 έως 250 εργαζόμενες λοιπόν, ακριβώς για να καλύψουμε και αυτό το κενό το οποίο υπάρχει, το οποίο μέχρι στιγμής δεν ενισχύεται από κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτή η κατηγορία των επιχειρήσεων και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι οι εγγυητικές επιστολές από τα τραπεζικά. Πολύ σωστά. Καλά, αυτό το έχετε ξεπεράσει. Το έχουμε ξεπεράσει. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό έτσι όπως το λέτε. Το έχετε ξεπεράσει. Γιατί έτσι όπως το αναφέρατε, δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη το να ξεπεράσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Με το παρακαταθλητικό και δανείο μας είχατε πει, θα μπορούν να το αξιοποιήσουν και να μπορέσουν να προσφέρουν αυτή την εγγυητική. Χαίρομαι που το ρωτάτε, επειδή πριν συζητήσαμε και για τα θέματα ρευστότητας. Όχι, τον είχαμε δύο φορές. Το έχουμε πει, τα έχουμε πει και μαζί. Με ερωτήσεις τηλεθεατών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Επειδή συζητήσαμε πριν για τα θέματα ρευστότητας και πράγματι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπιζόταν τα προηγούμενα χρόνια, πέρα αν θέλετε από ζητήματα γραφειοκρατίας, πολλές φορές αδιαφάνειας, δυσκολίας στην κατάρτιση των αιτήσεων κλπ. Ένα από τα βασικά προβλήματα, το πιο βασικό ίσως, ήταν το ζήτημα της ρευστότητας. Δεν μπορούσε δηλαδή ο δικαιούχος να συμπληρώσει την ενίσχυση την οποία έπαιρνε από το ΕΣΠΑ ή οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την ίδια συμμετοχή ή με τραπεζικό δανεισμό, εφόσον αυτός δεν υπήρχε. Αυτό ήρθαμε και το αντιμετωπίσαμε. Και ήδη σε αυτές τις τέσσερις προσκλήσεις, που συζητάγαμε πριν, οι οποίες θα αρχίσουμε να παρέχουμε την ενίσχυση στους δικαιούχους από το τέλος του μήνα, τέλος Οκτώβρη. Λοιπόν, θα εφαρμοστεί αυτή η νέα μέθοδος. Ποια είναι αυτή η νέα μέθοδος? Η δημιουργία καταψηφιστικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθλητικών και Δανείων, μέσω του οποίου, του λογαριασμού αυτού, θα μπορεί ο δικαιούχος να λαμβάνει την ενίσχυσή του χωρίς να χρειάζεται καταβολή εγγυητικής επιστολής. Υπάρχει όμως, κύριε Υπουργέ, εκεί. Ναι. Δεν έχουμε δημιουργήσει χρηματοδοτικά εργαλεία παράλληλα, όπου σε μία στροφή αυτής της κίνησης να μπορεί να πάρει επιπλέον ρευστότητα, η οποία δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι από 5 έως 15.000 ευρώ, και να μπορεί να το πράξει. Δηλαδή θα πρέπει να προσφύγει σε ποια τράπεζα. Ο στόχος είναι να μπορέσει. Δηλαδή θα μπορέσει μόνο από το λογαριασμό του παρακαταθλητικού. Ο στόχος είναι από το καταψηφιστικό λογαριασμό να μπορέσει ο δικαιούχος να αντλήσει τους πόρους που χρειάζεται, την προκαταβολή του προγράμματος, για να αρχίσει να τρέχει την επένδυσή του. Στη συνέχεια, αυτό που θα εξετάσουμε είναι να δούμε κατά πόσο και η δεύτερη δόση θα μπορέσει να καλυφθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, αυτό το οποίο μετά θα πρέπει να συμβεί, και έχετε δίκιο σε αυτό, θα πρέπει βεβαίως για το τραπεζικό σύστημα, γι' αυτό γίνεται και όλη η προσπάθεια το τελευταίο διάστημα με την ανακεφαλαιοποίηση, με τη ρύθμιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων, να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί, δηλαδή τη χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας. Λοιπόν, υπάρχει μια δύσκολη άσκηση, το κουβεντιάσαμε νωρίτερα με την Μαριλένα. Σας έχουν επιφορτήσει με το θέμα της ανάπτυξης, αυτό το 2,7 του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ότι εσείς με τα χρήματα που θα δώσετε μέσω ΕΣΠΑ θα βοηθήσετε πάρα πολύ, ούτως ώστε από το 0,3 της ύφεσης, και μακάρι να μην είναι -0,3, να είναι μηδενικό ίσως και λίγο παραπάνω από το 0, να βρεθούμε στο 2,7 του 2017. Πρώτα απ' όλα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ πιθανό το 2016 να κλείσει με καλύτερα μεγέθη από τα προβλεπόμενα.
και σε σχέση και με, με το μείον 0,3 στο οποίο μόλις αναφερθήκατε. Ναι, αλλά ακούω υπουργούς να λένε ότι ο Χαρίτσης θα βοηθήσει σε αυτό. Εντάξει, δηλαδή ότι το ΕΣΠΑ θα ρίξει χρήματα στην αγορά και θα έχουμε ρευστότητα και θα μπορέσουμε με την ανάπτυξη να έχουμε το 2,7. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα και να μπορούσαμε μέσω της ενίσχυσης από τη ρευστότητα του ΕΣΠΑ να καλύψουμε όλη αυτή την, αν θέλετε, αυτό τη διαδρομή η οποία χρειάστηκε για να φτάσουμε στο 2,7 της ανάπτυξης το 2017. Σε κάθε περίπτωση, πράγματι οι πόροι τους οποίους έχουμε να διαχειριστούμε από το ΕΣΠΑ, αλλά εγώ θα προσέθετα σε αυτό και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, σας ανέφερα και πριν από την επόμενη εβδομάδα, ναι. Ξεκινούν τα 4 πρώτα από τα 8 καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου, θα αρχίσουν να δεχόμαστε αιτήσεις γι' αυτόν. Όπως είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, υπενθυμίζω ότι χθες ανακοινώθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, στο οποίο για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τι σημαίνει αυτό, με πολύ απλά λόγια. Πάμε από τα 750 εκατομμύρια στο 1 δισεκατομμύριο, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έβαινε μειούμενο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα αφενός να έχουμε περισσότερους πόρους για να ενισχύσουμε και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για παράδειγμα, ένα μέρος αυτών των χρημάτων θα πάει στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Αλλά βεβαίως και να υλοποιήσουμε. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων. Θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά και για να υλοποιήσουμε έργα. Γιατί μέσω του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούμε και τις περιφέρειες. Να υλοποιήσουμε έργα λοιπόν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα, δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό για μας αναπτυξιακό εργαλείο. Είχαμε πει και προεκλογικά, τηρούμε αυτή τη δέσμευση, ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και γι' αυτό, παρότι οι δημοσιονομικές συνθήκες προφανώς είναι αρκετά περιοριστικές, προχωρούμε στην ενίσχυσή του. Και βεβαίως έχουμε μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προχωρούν σε συνεργασία με οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή η EBRD, ακριβώς για να μπορέσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας από το ΕΣΠΑ να τους πολλαπλασιάσουμε, αν θέλετε, να τους μοχλεύσουμε για να προσελκύσουμε και άλλα κεφάλαια από το εξωτερικό. Αυτό που λέτε ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα διοχετευτούν 6,75 δις, είναι όλα αυτά που λέτε μαζί? Τα 6,75 δις είναι το σύνολο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενο και εθνικό σκέλος, το οποίο προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2016. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όπως και το 2015, έτσι και το 2016 θα προχωρήσουμε σε πλήρη εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Άρα δηλαδή αυτά τα λεφτά έχουν πέσει ήδη και θα πέφτουν Θα πέσουν στην πραγματική οικονομία. Ξέρετε, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επειδή ακούω και αυτή την κριτική, η οποία λέω ότι είναι καλοπροαίρετη. Αυτά τα λεφτά, τα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων λοιπόν, πάντα έχει ιστορικά στην Ελλάδα μια οπισθοβάρη, αν θέλετε, πάντα εκτελείται τους τελευταίους μήνες του χρόνου με μεγαλύτερη επιτάχυνση. Αυτό για το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί και θα το τηρήσουμε όπως και το 2015, 6,75 δισεκατομμύρια μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΠΟΥΔΟΕ, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, θα πέσουν στην πραγματική οικονομία μέχρι τέλος του χρόνου. Επειδή όμως αυτά τα χρήματα για μας δεν επαρκούν για να καλύψουν και όλη την αποεπένδυση η οποία υπήρξε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό προχωρούμε και σε συμφωνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα προσελκύσουν και ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσιους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και ιδιωτικούς σε αυτά τα εργαλεία για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερα ποσά τα οποία θα πέσουν στην πραγματική οικονομία. Το 6,75 είναι η δικιά μας δέσμευση, είναι η δική μας πόρη, του οποίου σίγουρα θα διαθέσουμε στην πραγματική οικονομία. Ωραία. Μια νότα αισιοδοξία στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε, για να κλείσω. Ναι. Επειδή μιλάτε περί αισιοδοξία και επειδή βλέπουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα και πόσο ασφικτικό είναι το πλαίσιο, δεν λέμε πράγματα, ούτε θέλουμε να είμαστε θεροβάμονες. Τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα. Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στο σύνολο της κυβέρνησης. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και η αξιοποίηση των πόρων δεν είναι δουλειά μιας υπηρεσίας ή ενός υπουργείου και μόνο. Πρέπει να συντονιστεί ένα ολόκληρο σύστημα υπουργείων, υπηρεσιών για να μπορέσουν να τρέξουν αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Θεωρούμε ότι ήδη έχει αποδώσει καρπούς, αλλά βεβαίως το στοίχημα είναι μπροστά μας. Το 2017 είναι η πιο κρίσιμη χρονιά, μάλλον, για την ελληνική οικονομία για να μπορέσει να περάσει σε αναπτυξιακή τροχιά. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε, με σοβαρό σχεδιασμό και σκληρή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κύριος